βέτο στην επανεξαγωγή των Κυπριακών Εστρακός από την Κρήτη στην Αρμενία βάζει Μόσχα, επικαλούμενη τις διμερείς συμφωνίες που συνομολόγησαν Ελλάδα και Ρωσία στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Οι συμφωνίες απαγορεύουν κατηγορηματικά στην Ελλάδα να επανεξάγει τον στρατιωτικό εξοπλισμό που προμηθεύσαμε χωρίς την συγκατάθεση της Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει καμία αίτηση από την ελληνική πλευρά. Η πώληση των οπλικών συστημάτων στην Αρμενία είναι ένα σενάριο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώπιον του οποίου υπάρχει επίσημο αίτημα από το Υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας. Εξάλλου, τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στη Ρωσία καθιστούν αναγκαία την αντικατάστασή τους, με τις σχετικές διαδικασίες να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Οι πληροφορίες ότι ρωσικής κατασκευής οι στοιχείες πυράβλων S-300 θα παραχωρηθούν στην Αρμενία 6 σε πληγές. Το αγορασμένο από την Κύπρο προηγμένο τότε οπλικό αντιαεροπορικό σύστημα κατέληξε στην Κρήτη το 1998, όταν η Τουρκία απείλησε ανοιχτά την Λευκωσία με πόλεμο. Είχε προηγηθεί έντονο διπλωματικό παρασκήνιο προκαλώντας ψυχρότητα στις σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας, όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός άφησε την ευθύνη λήψης απόφασης στη Λευκωσία. Το 1974 μια άλλη κυβέρνηση, δημοκρατική, εγκατέλειψε την Κύπρο ανυπεράσπιση στο δεύτερο Ατήλα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα συμβεί και τώρα το ίδιο. Κύριε Πρόεδρε, με εκπλήσει ο τρόπος που μιλάτε. Είναι απαράδεκτος. Η Ελλάδα και αυτή η ελληνική κυβέρνηση ουδέποτε θα εγκαταλείψουν την Κύπρο. Οι S-300 αποτελούν σήμερα την αιχμή του δόρατος της αντιαεροπορικής ομπρέλας της Ελλάδας. Η πρώτη τους δοκιμή πραγματοποιήθηκε το 2013 στην παρουσία του τότε Υπουργού Άμυνας Φώτη Φωτίου.